στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Δέσποινα, Άγιοι Άγγελοι και Αρχάγγελοι, Τίμιε Πρόδρομε, Αποστόλων οι Δωδεκάς, όσοι Θεοφόροι, πατέρες, ημένες και διδάσκαλοι της ημένες, πρεσβέψατε το ελεήμονι Θεό, είναι απτεσμάτων άφεση παράστηκες ψυχές ημών. Όλοι μας. Ευλογητός του Αντιχρίστου, διότι
Ο Άγιος Νήλος, η προφητεία του Αγίου Νήλου, μας μιλά και μας λέγει ότι θα γίνουν εκείνη την εποχή τέτοια γεγονότα που οι άνθρωποι δεν θα το αντιλαμβάνονται. Θα τα βλέπουν φυσιολογικά όσα γίνονται. Όσα βιώνουν θα το βλέπουμε φυσιολογικό, ότι αυτό είναι μια φυσιολογική εξέλιξη. Και αυτή θα είναι η πλάνη του Αντιχρίστου. Το ότι δηλαδή δεν θα αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος την πλάνη του Αντιχρίστου. Δεν θα αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος ότι έχει υποπέσει σε μια τρομερή απάτη. Και εμείς τη ζούμε και εσύ είμαστε μέσα στην Εκκλησία. Εγώ θα σας αναφέρω μερικά έτσι παραδείγματα για να καταλάβετε τι λέμε. Ας πάρω ένα, μια και είναι σήμερα βλέπω ελληνικές ημέρες μέσα εδώ στον Ιερό Ναό. Όταν έβαζε σε ελληνική σημαία και όποιος αγωνιζόταν για την ελληνική σημαία, αυτός ήταν ήρωας. Όποιος αγωνιζόταν για την καλανόλευκη και μίλαγε για την καλανόλευκη και έλεγε τον εθνικό ύμνο, σκεφτούσε και επάλευε η καρδιά στα σχολεία. Μας μαθαίνανε να αγαπάμε την πατρίδα μας. Το τόπο που μας μεγάλωσε, ναι, όλη η γη είναι πατρίδα για εμάς τους χριστιανούς. Όλη η γη. Αλλά όμως, σε αυτόν τον τόπο που γεννηθήκαμε, σε αυτόν τον τόπο που ζήσαν οι γιαγιάδες μας, οι προπαπούδες μας, που τα κόκαλά τους, ο υδρότας τους, το αίμα τους, έχει μείνει πάνω εδώ, σε αυτή τη γη, αυτή την ιδιαίτερη πατρίδα. Ναι, με πατρίδα, όπου γης και πατρίδα, και όλη η γη είναι του Κυρίου και το πλήρωμα αυτής. Για μας όλη η γη είναι πατρίδα μας. Αλλά έχουμε και μια ιδιαίτερη πατρίδα. Αυτή που λέγεται λαό. Όπως κάθε λαός έχει μια δική του πατρίδα. Σήμερα, αν βγεις και μιλήσεις για την πατρίδα σου, αυτό που τα παλαιότερα χρόνια θεωρεί το αγάπη για την πατρίδα, αγάπη για τη σημαία, το να αγωνιστείς για τη σημαία, για να κυματίζει η γαλανόλευκη επάνω στη Βουλή, επάνω στην Ακρόπολη, στα σύνορά μας, χύθηκε αίμα. Πολεμήσαν άνθρωποι για να μην πέσει αυτή η σημαία. Δώσε το αίμα τους, αδέρφια μου. Πεθάνανε πάνω στα βουνά, στην Πίνδο, δεξιά, αριστερά, για να ζούμε τις ελεύθεροι. Και έρχονται σήμερα και βλέπετε την ίδια αυτή τη σημαία, την καίνεται μια ευκολία στις διαδηλώσεις, την ποδοπατούν. Κάποτε τη βάζανε με καμάρι έξω από τα σπίτια τους. Όπως και σε κάθε κράτος γινόταν αυτό. Και σε κάθε κράτος. Αν πάτε δίπλα στην Τουρκία, κάθε 100 μέτρα υπάρχει μία μεγάλη τουρκική σημαία, κάθε 100 μέτρα. Μεγάλη τουρκική σημαία. Μπορεί να είναι και 30 μέτρα μια σημαία. Κάθε 50-100 μέτρα, οι οποίοι σχηματίζουν και δείχνουν ότι αυτά είναι τουρκικά εδάφη. Όταν πήγαμε στην Κωνσταντινούπολη και σε άλλα μέρη της Τουρκίας και τα έβλεπα πώς σχημάτιζαν τις σημαίες τους και ενώ μας χάθηκε η σημαία. Την προηγούμενη εβδομάδα επισκέφτηκα στο Λονδίνο, είχα πάει στο μοναστήρι του Γέροντα Σοφρονίου, στο Έσεξ, και με τον κατεβαίνει στο αεροδρόμιο και δεξιά και αριστερά, παντού οι αγγλικές σημαίες. Η σημαία της Αγγλίας να κυματίζει πάνω σε κτίρια, σε σπίτια, όπου παντού έπαιρνε στην αγγλική σημαία. Σήμερα όμως, και ιδιαίτερα προς τη χώρα μας,
άμα μιλήσεις για τη σημαία, για αυτή την πατρίδα, για αυτό που άλλοτε αγωνιζόταν ο Έλληνας, που έχει με το αίμα. Προσέξτε ότι για τη σημαία χύναμε το αίμα μας. Για τη σημαία μας χύναμε τη ζωή μας. Για τον εθνικό ύμνο. Για την πατρίδα. Και θεωρεί το αγάπη προς την πατρίδα του. Και έπρεπε να αγαπάμε την πατρίδα μας. Έπρεπε να αγαπούμε τη σημαία. Σήμερα αυτό να το λες και βάλεις στο σπίτι σου ελληνική σημαία, πώς χαρακτηρίζεσαι? Φασίστας. Φασίστας. Αυτό το οποίο ήταν φως και ήταν η μέρα πριν κάποια χρόνια, σήμερα το ίδιο πράγμα το λέμε φασισμό. Δηλαδή είναι απαράδεκτο αυτό που λένε. Είσαι φασίστας αν το κάνεις. Σκοταδιστής δηλαδή. Που δες το μεσαίωμα. Δείτε ότι το ίδιο πράγμα άλλαξε. Το ίδιο πράγμα. Αυτό που θεωρούσαμε αγάπη στην πατρίδα και ηρωισμό το να αγωνίζεσαι για τη σημαία, σήμερα αν το κάνεις, δείτε πως το μπαλκόνι σήμερα είναι κοστιοδορία που είναι σημαίες έξω. Πώς θα πατώνει, βγείτε έξω. Και πώς για εσάς βάλατε τη σημαία στα σπίτια σας. Αυτό το ιερό πανί, το οποίο το μπλε έγινε από ένα ράσο ενός παπά και ο σταυρός έγινε από τη φουστανέλα ενός ζωριά. Έτσι έγινε η σημαία. Σκίσαν το ράσο, ένα μπλε ράσο. Είδατε εμείς οι παπάδες, άλλοι φορούν μπλε, άλλοι φορούν μαύρο. Ένα μπλε ράσο σκίστηκε εκείνη τη στιγμή. Γεράφτηκε και το άσπρο ήταν από τη φουστανέλα ενός τσολιά. Αυτή είναι η σημαία. Που συμβολίζει και γι' αυτό έχει το σταυρό και την Ελλάδα. Το ίδιο πράγμα σήμερα, αδελφοί μου, βαφτίζεται σκοτάδι. Και γι' αυτό, για να μην κάποιοι χαρακτηριστούν ως φασίστες, έτσι, τι κάνανε, κατεβάσανε τη σημαία. Δεν βάζουν σημαίες. Αποφέρανε και να μιλάνε για την πατρίδα. Και φυσικά βρίσκονται άλλοι που το εκμεταλλεύονται αυτό. Βρίσκονται άλλοι που το εκμεταλλεύονται. Πού είναι λοιπόν αυτό που λέγαμε φως, δείτε το πως το ίδιο ξαφνικά μεταποιήθηκε στο σκοτάδι. Δείτε πως άλλαξε. Και η νέα γενιά, τα νέα τα παιδιά, ξεχάσανε. Ούτε καν θα ασχολούνται με τη σημαία. Τα επόμενα, τα παιδιά σας εννοώ και τα εγγόνια σας, ούτε καν θα ασχολούνται με τη σημαία. Ούτε καν θα ασχολούνται. Είναι κάτι το οποίο θα ξεχαστεί. Για να δούμε άλλο παραδείγμα. Ψηφίστηκε ένας νόμος, ο αντιρατσιστικός. Το νόμο αυτό τον βγάλουν για τη Χρυσή Αυγή, φαντάζομαι. Γι' αυτόν τον βγάλανε. Αλλά όμως, αυτός ο νόμος αλλάζει μια ολόκληρη νοοτροπία. Τι αλλάζει? Εγώ ένα απλό παράδειγμα θα σας πω. Έχουμε μέσα στο σχολείο καθιερωμένη την προσευχή των παιδιών ή όχι? Απαντάτε, απαντάτε. Έχουμε εικόνες μέσα στο σχολείο ή στα νοσοκομεία? Εμένα λοιπόν το παιδί μου, έχω τρία παιδάκια και είναι μουσουλμανάκια. Και πάνε στο ίδιο το σχολείο που πάνε και τα δικά σας. Στο ελληνικό σχολείο. Αλλά τα δικά μου τα παιδιά είναι μουσουλμανάκια. Δικαιούνται να πάνε στο σχολείο ή όχι? Δικαιούνται.
Αλλά στο σχολείο γίνεται προσευχή. Τι προβλέπει ο νόμος σήμερα? Είναι κανείς εκπαιδευτικός. Εκπαιδευτικός εδώ. Κανένας δάσκαλος, καθηγητής. Τι προβλέπει ο νόμος? Ο νόμος προβλέπει ότι αν το παιδί είναι διαφορετικού θρησκεύματος, έχει το δικαίωμα να απομακρυνθεί από την προσευχή, να βγει έξω από την αίθουσα ή να μην έρθει στο προάβλιο και κοινό, να κάτσει πιο πέρα και να μην κάνει προσευχή με τα άλλα τα παιδιά. Αυτό λέει ο νόμος. Αυτό όμως να ξεχωρίζει μια ομάδα παιδιών δεν είναι διάκριση και ρατσισμός. Δεν είναι διάκριση και ρατσισμός. Γιατί θα δω εγώ σαν γονιός από τα μουσουλμανάκια και θα πω, γιατί δεν δείχνετε τα παιδιά μου. Όπως τώρα δεν μπορεί να δαχτυλοδεικτήσει έναν ομοφυλόφιλο και να πει αυτό είναι ομοφυλόφιλο, διότι πλέον είναι ρατσιστικό το να το πει. Τον χαρακτηρίζει και τον απομονώνει. Όπως δεν μπορεί να πει αυτό είναι Εβραίος. Γιατί? Διότι σαν να του βάζει την ψυγιά και τον απομονώνει. Έτσι δεν μπορεί να πει αυτό είναι μουσουλμάνο και να κάνει την άκρη. Να προσευχηθούμε εμεί και μετά να πει. Ο νόμος λοιπόν προβλέπει ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει. Δεν μπορεί να χαρακτηρίζει μια ομάδα ανθρώπων που δεν μπορεί να συμμετέχουν στο κοινωνικό σύνολο. Αυτό λέει ο κοινωνικός νόμος. Οπότε και πώς θα γίνει η προσευχή? Αν τα απομονώσει τα παιδιά, είναι ρατσιστικό. Ο νόμος απαγορεύει τη διάκριση και τον ρατσισμό. Κινδυνεύει ο δάσκαλος ο καθηγητής, αν κάνει μήνυση η μουσουλμάνη, η μάνα ή ο πατέρας, να καθίσουν στο σκαμπιό ή καθηγητές. Άρα το Υπουργείο εντός ολίγων, θυμηθείτε το, θα επέμβει και θα πει βάσει του τάδε νόμου που ψηφίστηκε ο αντιρατσιστικός νόμος και ενώ ψηφίστηκε για άλλους νόμους, περιλαμβάνει μέσα και τέτοια. Με αποτέλεσμα, τι θα γίνει? Θα σταματήσει η προσοχή. Θα σταματήσει η προσοχή. Δεν χρειάζεται προσοχή. Δεν χρειάζεται. Και γι' αυτό στο Λονδίνο που πήγα, σας διαβεβαιώνω, το Λονδίνο είναι 20 εκατομμύρια. Κόσμος. Κόσμος. Μυρμήκια. Μυρμήκια ο κόσμος. Τι οι τουριστές, τι μουσουλμάνοι, τι μουσουλμάνες, τι Εβραίοι, τι Αφγανοί, τι Πακιστανοί, τι έψαχναν να πάνε τη διάνοια. Έψαχναν Ινδούς, γεμάτα από Ινδούς. Έψαχναν να πάνε υπάρχει άλλος. Γιατί όταν ήμουν μαζί τους, καταλάβαινες από την προφορά που δεν ήταν κρίση. Έλληνες, Κύπροι, Αρκταμάς. Τούρκους. Αρκταμάς. Αυτονόν όλα τα παιδιά πάνε στο ίδιο σχολείο. Πάνε στο ίδιο σχολείο. Αυτονόν τα παιδιά. Όταν μεγαλώσει και πάει στο Λύκειο, λέει λοιπόν ο Ινδουιστής στο Χριστιανόπουλο ή στο Μουσουλμάνο ή στο Πουρκουκιστή. Έλα καημένα. Εσύ γεννήθηκε στην Ινδία και γι' αυτό σου διδάξανε ένα Θεό εκεί κάπου και στον είπανε Βούδα. Εσύ γεννήθηκε εδώ και στον είπανε Χριστό. Εσύ γεννήθηκε στο Ισραήλ και στον είπανε Ιεχωβά. Εσύ γεννήθηκε σε μουσουλμάνια που κάνε κράτη στον είπανε Μωάμεθ. Άρα δεν υπάρχει τίποτα. Έτσι αυτά είναι ανθρώπινα. Αυτά τα βγάλαν άνθρωποι. Και γι' αυτό βλέπετε οι άνθρωποι, αυτοί όλοι τους εκεί 20 εκατομμύρια, έψαχναν να βρω εκκλησία που εκκλησιάζουν. Έψαχναν να βρω δική τους εκκλησία. Άθεοι! Γιατί μεγαλώνουν τα συγγενές και όταν επιπλανήσουν οι άλλες θρησκείες, δεν είναι όπως πήγαμε στην Αμερική εμείς οι Έλληνες, πήγαν οι Ρώσοι, πήγαν και οι Μουσουλμάνοι και κάναν κοινότητες δικές τους. Όταν κάνεις κοινότητα, η κοινότητα σε κρατάει. Ας είναι και δίπλα άλλη, έχεις τη δικιά σου κοινότητα.
Σαφραγία κλπ. Εκεί λοιπόν είναι Βαβέλ. Βαβυλωνία. Βαβυλωνία πραγματική. Σύγχυση. Και γι' αυτό είναι άδεια. Μεγάλη άδεια. Και γι' αυτό στην αγγλία τις εκκλησίες τις πουλάνε και τις κάνουν εστιατόρια, τις κάνουν κλαμπ, τις κάνουν οτιδήποτε άλλο. Κλείνουν μία εκκλησία μετά την άλλη. Κλείνουν. Μουσεία καταλήγουν και γίνονται και πληρώνεις εισιτήριο και θα μπεις μέσα να τις δεις και ούτε να δείξεις. Αυτή είναι η πολυπολιτισμική κοινωνία, η οποία έρχονται άλλοι λαοί μέσα να κατέβονται, η νέα γενιά που πηγαίνει, σου λέει, αγαπητέ, τι σαν κλαμπάνε σ' αυτά. Και προσέξτε, ποιο λέει σαν κλαμπάνε, ποιο λέει βλακεία, αυτό που μέχρι χθες εμείς λέγαμε φως. Ότι ο Χριστός είναι το φως του κόσμου. Είναι η αλήθεια του κόσμου. Αυτό λοιπόν βαπτίζεται σκοτάδι. Αυτό βαπτίζεται ανοησία. Αυτό βαπτίζεται βλακεία. Ότι ζεις, πού ζεις καημένα, στο μεσαίωνα. Πού ζεις, όταν σου λέει πού ζεις στο μεσαίωνα, τι εννοεί αυτό. Στο σκοτάδι ζεις, άλλαξα τα πράγματα. Έτσι αυτό που εσύ έλεγε φως πριν λίγο χρόνια, αυτοί τώρα στο λένε μεσαίωνα, δηλαδή στο λένε σκοτάδι. Ο Χριστός, ο Χριστιανισμός είναι σκότος. Σκοτάδι. Βαπτίζουν το άσπρο μαύρο και το δικό τους, το μαύρο, γίνεται φως, γίνεται στην επικαιρότητα. Πάμε σε άλλο παράδειγμα. Υπήρχε περίπτωση πριν 20-30 χρόνια στην Ελλάδα να υπάρχουν ψυχολόγοι? Όχι. Γιατί? Γιατί? Διότι ο κόσμος είχε τον εξομολόγο. Ο κόσμος είχε τον εξομολόγο. Μου έρχονται πολλά άτομα που εξομολογούν. Από όλη την Ελλάδα να πήγε στο μοναστήρι και τα λοιπά. Και κάθομαι και μιλάω τα μαρτήματά τους. Πολλές φορές με λένε και τα προβλήματα τα οικογενειακά τους. Και τι διαπιστώνω. Τους μιλάω, μου λένε και απαντάω. Και μου λέει, γέροντα μου λένε, αυτά που λένε, πήγαινε στην ψυχολόγο και μου τα λένε. Εγώ δεν είμαι ψυχολόγος. Γιατί λέω τα ίδια. Γιατί λέω τα ίδια σε ένα πρόβλημα, όχι στο ανάρτημα. Γιατί λέω τα ίδια. Διότι το πνεύμα το άγιο να φωτίζει το πνευματικό, αλλά και η εμπειρία που έχει αποκτήσει από όσα έχει ακούσει, έκανε την εργασία του ψυχολόγου τόσο χρόνια. Και όταν ο κόσμος ακούμπαγε στο πνευματικό, ο έγκυρος ο πνευματικός έδινε σωστή κατεύθυνση. Έδινε σωστή κατεύθυνση. Και έγινε τα προβλήματα. Σήμερα έπαψε ο κόσμος να πηγαίνει στον πνευματικό και σου λέει πού θα πάω. Στους παπάδες. Σήμερα μην πάω στον παπά. Πού θα γυρίσουμε στο μεσαίωνα. Τώρα πλέον έχουμε ψυχολόγους. Η επιστήμη πήγε μπροστά. Και πληρώνει στο μεμινάριο και ο ψυχολόγος είναι τα ίδια πράγματα. Δείτε ότι τον ψυχολόγο, τον εξομολόγο, τον βαπτίζουν πλέον μεσαίωνα. Μεσαίωνα. Το φως το κάνει σκότος. Το φως το κάνει σκοτάδι. Και γι' αυτό γεννήσαμε σήμερα ψυχολόγους. Γιατί φύγαμε από τους εξομολόγους. Φύγαμε από τον Χριστό. Τι έλεγε η εντολή. Τίμα τον πατέρα σου και τι. Πατέρα σου. Σεβόσασταν τους γονείς σας. Ναι. Ποιος δεν σεβόταν τους γονείς.
Σήμερα πώς λένε τη μάνα και τον πατέρα? Ο γέρος και η κυρία μου. Ο γέρος και η κυρία μου. Και σε στέλνει στο διάβολο. Ο γιος ή η κόρη, αν δεν βιάζει. Και εσύ λες, τι να πω, του λέει με το παιδί με σένα χώρισε. Τι να του πω. Και εγώ σας ρωτώ. Υπήρχε περίπτωση, πως είστε μεγάλοι, να στείλετε τον πατέρα σας στο διάβολο. Μία περίπτωση, πείτε μου, έστω αν υπήρχε μία περίπτωση στο εκατομμύριο. Δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε. Σήμερα σε στέλνει στο διάβολο. Μπορεί να σου βασιμίσει τον Χριστό και την Παναγία. Μπορεί να σε χτυπήσει. Μπορεί να σε πετάξει έξω από το σπίτι. Μπορεί να σε κλείσει ένα γυροκομείο, αν έχει τη δυνατότητα. Μπορεί τα πάντα να σου κάνει, να σε ξεφτελήσει την κουβέντα, να σε βρει. Και εσύ δεν τολμούσε να αντιλέξει και να δει δεύτερη κουβέντα στον πατέρα και στη μάνα. Δεύτερη κουβέντα δεν έλεγες. Κι αν δεν πεις αυτό σήμερα, πού ζούσατε κανείς, πού ζούσατε. Το σεβασμό απέναντι στους γονείς, αυτό που έλεγε η εντολή του Θεού, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, το σεβασμό πλέον απέναντι στους γονείς, σήμερα γυρίζουν οι νέοι και σου λένε, πού ζείτε γονείς. Πού ζείτε που κάθισε και ακούς τους χέρους σου. Ο σεβασμός πλέον εξαφανίζεται. Και ο σεβασμός στους γονείς, εάν βρούμε ένα παιδί που σέβεται τους γονείς και ακούει τους γονείς, το πιάνουν στην καζούρα. Το κοροϊδεύουν. Τι είναι μαμόδερο. Ότι το παιδί της μαμάς και του παπά. Αυτό λοιπόν που εμείς είχαμε για φως, σήμερα αυτό το λέμε σκοτάδι. Σιγά σου λέει, μιλάμε στον πατέρα μου, και μήπως δεν του κάνω γλώσσα και μήπως δεν αντιμιλήσω. Δείτε πως άλλαξε και θα του είπατε πράγματα. Πάει και το τίμα του πατέρα σου και τη μητέρα σου. Συγκρίνετε το πώς μιλούσατε εσείς τους γονείς και το πώς μιλάτε σήμερα τα παιδιά. Και θα δείτε πως το άσπρο έγινε μαύρο. Και το μαύρο αυτό που ζούμε σήμερα με την νεολαία και το τρομερό που είναι, το έχουν ενωθήσει, αυτό που σου είναι το μαύρο σήμερα, λένε ότι αυτό είναι η ψέμιση, αυτό είναι φυσιολογικό. Πριν η οικογένεια ήταν καταπιεσμένη. Αυτό είναι το φυσιολογικό. Θα μπορεί να λέει επίσης Χριστοπαναγίες, ο γιος και η κόρη στη μάνα ή στον πατέρα. Αυτό είναι το φυσιολογικό. Το φυσιολογικό δεν ήταν η τιμή πιο πριν και ο σεβασμός στον πατέρα και στη μάνα. Το φυσιολογικό είναι αυτό που γίνεται τώρα. Και το οποίο όπως προχωράει, το βλέπετε τη μέρα με την ημέρα χειροτερεύει. Αυτό που ήταν φως, αν το λύσει και ζητήσει σεβασμό, κλπ. Αμέσως θα σου πει ο άλλος, πού ζεις Χριστιανέ, και δείτε ότι εμείς το συγκινήσαμε. Και όταν έρχονται ακόμα και στην εξομολόγηση, παιδιά, και μας πούνε, ξέρεις, τσακώθηκαν τους γονείς, τους έβρισα, τους χαστούκησα, ή τους τέσσερα στον διάβολο. Παιδάκι μου, λέμε να προσέχεις. Να προσέχεις. Έτσι παιδιά πλώνουν που λένε στην εξομολόγηση. Μην νομίζετε ότι δεν είναι και πολύ σημασία. Ότι δεν είναι ένα βάρος. Δηλαδή ότι έγινε κάτι τραγικό. Δεν το θεωρούμε και τόσο τραγικό το να σε φύγει στο διάβολο το παιδί σου. Και δεν το θεωρείς εσύ ίδιος. Γιατί αν είχες φύγει τον πατέρα σου, όταν ήσουν νέο σε νέα, να σε φύγει μετά έξω από το σπίτι. Δεν θα ζούσε μέσα στο σπίτι πια. Θα σε καλέσει το σπίτι. Σήμερα το αποδέχεσαι. Δεν στο παιδί τι να κάνει, τα νεύρα του είχε δουλειά. Το δικαιολογήσει το πάνω. Είπε δύο κουβέντες παραπάνω. Δεν έπρεπε να τις είπε όμως. Και το καταπίνεις. Το αποδέχεσαι. Και δεν βλέπεις ότι έγινε το φως σκοτάδι. Υπήρχε περίπτωση πριν 50 χρόνια μια κοπέλα δεν ήταν παρθένα να παντρευτεί. Απαντήσαμε. Αν δεν ήταν παρθένα μπορούσε μια κοπέλα πριν 50, 60, 70 χρόνια να παντρευτεί. Όχι. Γιατί το φως και το άσπρο, το λευκό, ποιο είναι.
και ο άντρας και η γυναίκα πρέπει να είναι παρθένοι. Έτσι λέει και το Ευαγγέλιο. Και ο άντρας και η γυναίκα να φτάσουν στον γάμο αγνή και παρθένοι. Και γι' αυτό και όταν χορεύανε, πιανόντουσαν μαντήλι οι νέοι, αν ήταν νέα δίπλα, κάνανε μαντήλι να μην τις πιάσει το χέρι. Διότι αν τις έπιανε το χέρι, την είχε εκθέσει την κοπέλα. Την είχε εκθέσει και έπρεπε να πάσει στη σειρά την παντρευτή. Για πείτε μου σήμερα τι γίνεται. Βγείτε και πείτε έξω σήμερα ότι οι νέοι πρέπει να είναι παρθένοι για να παντρευτούν. Ότι οι νέες πρέπει να είναι παρθένες για να παντρευτούν. Αυτό λέει ο Χριστός. Αυτό λέει το Ευαγγέλιο. Ή δεν το λέει. Είναι δικό μου. Το λέει ή δεν το λέει το Ευαγγέλιο. Το λέει το Ευαγγέλιο. Άρα δεν είναι κάτι δικά μου αυτά που λέω. Κι όμως, όπως λέει το κείμενο του πατέρα σου, τη μητέρα σου, να χαμάς την πατρίδα σου, τον τόπο που σε μεγάλωσε, που σε γέννησε, τον τόπο που σε τάρισε. Εδώ που παίρνει ο στον υδρότα σου, την ιδιαίτερα σου πατρίδα. Κι όπως να χαμάς και όλο τον κόσμο και όλη τη φύση. Και αυτά είναι σήμερα. Αν πεις ότι πρέπει να είναι να βγάλουμε ένα κήρυγμα την Κυριακή, έτσι που έχετε, όχι άνθρωποι του κηρύγματος, που είναι πάση λύπηση. Και αν είστε για ένα μνημόσυνο μέσα, και αν υπάρχει και ένα μνημόσυνο μέσα, πιάστε. Βγάλε ένα κήρυγμα σε ένα γάμο. Ότι πρέπει η κοπέλα και ο νεαρός να είναι παρθένοι. Και ότι γι' αυτό το λόγο μένουν τα στέφανα πάνω στο κεφάλι. Γιατί το στέφανο σημαίνει ότι στεφανώνω έναν νικητή. Τα στέφανα τα βάζουν στους νικητές. Τρέχει ο Λιμπιονίκης, ήταν ένα στεφάνος στο τέλος. Γιατί βγήκε πρώτος. Και εδώ ο νέος και η νέα έτρεξαν έναν δρόμο, της άκρης στον δρόμο, και έφτασαν στο μυστήριο παρθένε. Και γι' αυτό ο παπάς, εκ μέρους της Εκκλησίας, τους βάζει το στεφάνι, τους στεφανώνει. Δεν είναι αυτό ο γάμος. Δεν είναι ο γάμος το μυστήριο. Το στεφάνι μπαίνει διότι αγωνίστηκες και έχεις κρατήσει την παρθενία σου. Και μπράβο παιδί μου, βγήκες πρώτος. Βγήκες πρώτος, έφτασες παρθένος. Θα σε κοιμήσω μπροστά στους γονείς σου, μπροστά στο λαό, μπροστά στο Θεό. Και γι' αυτό ψάχνουμε και το άξιο νεστήριο όταν μπαίνει μέσα η νύχτα. Άξιο νεστήριο σαν Θεός. Τον ύπνο της παρθενίας, της παραγίας. Πάντα θα είναι κήρυγμα, πατέρα Νεκτάριο το πρωί. Όχι εδώ που είσαι ανθρώπινο κήρυγματος, το πρωί. Τι έχει να γίνει και μέσα στην λειτουργία. Θα πεταχτούν από κάτω άνθρωποι και θα πούνε από πού ήρθατε. Από πού κατεβήκατε. Τα μεσαίωνα. Τι είναι αυτό που λέτε σε σύγχρονη εποχή. Ισχύουν αυτά σήμερα τα πράγματα. Κι όμως το φως που ξανακάνουμε σκοτάδι. Το φως ξαναέγινε σκοτάδι. Και το σκοτάδι, πού να το τονίσεις να πεις ότι αυτό είναι σκοτάδι. Ότι αυτό που κάνετε είναι σκότος. Πού να το τονίσεις να το πεις. Και ότι είναι απαράδεκτο. Εδώ αρχιτεκτονίστηκε και η δουλειά εκεί και ο παπάς της Στεφανών. Και δεν μιλάει. Και δεν μιλάει. Βλέπετε ότι τι γίνεται. Ότι και εμείς πλέον δεν το θεωρούμε και τόσο τρομερό. Και βάζουμε τα στεφάνια. Ποιο πορεμένο με το Θεό. Πού βλέπεις την κοιλιά και κάτω. Ή πιστεύεις ότι αυτή η δυο είναι παρθένη που στεφανώνεις. Εδώ του στεφανώ και όλοι παιδιά δείχνουν. Τι στεφανώ. Σε ποιο βάζω τα στεφάνια. Να τελεστεί όλο το μυστήριο χωρίς να πάρεις Κύριε. Στο κεφάλι του στεφάνι. Ναι, βεβαίως. Η Εκκλησία δεν θα πρέπει να σε παντρέψει. Βεβαίως και να παντρευτείς. Δεν εσύ το μυστήριο του γάμου. Αλλά το στεφάνι το πάρει ο νικητής. Το στεφάνι δεν μπορεί να μπει στο κεφάλι. Το πάρει ο νικητής. Είσαι νικητής, είσαι νικήτρια. Πώς παίρνεις, πάντα να πάρεις το στεφάνι. Αν τα δεις αυτά, αδερφή μου.
που έρχεται λοιπόν όσο και αν βγεις και στην τηλεόραση να τα πεις, αν βγεις και στην τηλεόραση, θα σε κάνουν δημοσιογράφοι κόσκινο. Κόσκινο! Θα σε κάνουν δημοσιογράφοι. Άρα λέμε το σκοτάδι, φως, για να συνεχίσω. Το ξέρετε ότι αποχωρισμένοι δεν παίρνει να πάρει ο μαμάς, ούτε μπορεί να κάνει πρόσφορο. Χωρισμένη γυναίκα δεν μπορεί να φέρει πρόσφορο στην Εκκλησία. Μετά από κάποια χρόνια του διαζυγίου θα φέρει. Και αφού χώρισε με, αλλά κράτησε την αρνότητά της μετά. Δεν γύρισε με τον έναν και με τον άλλο. Και ούτε μπορούσε να κοινωνήσει όταν χωρίσεις. Τουλάχιστον για μερικά χρόνια δεν κάνει. Και αν τελέσεις δεύτερο γάμο πάλι, αν τολμήσεις και τελέσεις δεύτερο γάμο, για 5 χρόνια πρέπει να μείνεις εκκοινώνητος. Πήγαινε πέρα στο σύνολο, που είναι όλοι χωρισμένοι, χωρισμένες και ξαναπαντρεύονται με τα παιδιά και έχουν και παιδιά από άλλους γάμους. Να τους πεις ότι δεν κάνετε να κοινωνήσετε. Και ούτε και ο παπάς πάρει στο σπίτι να κάνει ευχαίρο. Το απαγορεύουν οι άλλοι. Πήγαινε πες το σήμερα αυτό. Πήγαινε πες το αυτό σήμερα. Και εμείς το θεωρούμε φυσιολογικό και το διαζύγιο πώς το παιδί και να κάνουμε. Δεν βρήκε καλό μαντό. Όλες. Για να πάμε σε άλλο παράδειγμα. Για βάλτε όταν κάποιος είχε παιδιά και η κόρη σπιτωνόταν με κάθε. Έτσι το λέγανε παλιά. Η κόρη σπιτωνόταν. Επιτρεπόταν στους γονείς που το εγκρίνανε οι γονείς. Να κοινωνήσει. Μπορούσε να κοινωνήσει γονιός, πατέρας ή μάνα, όταν το παιδί είχε σπιτωθεί. Όχι. Σήμερα συζεί η κόρη, συζεί ο γιος, μένει μαζί για ένα χρόνο, δύο χρόνια, τρία χρόνια και όχι μιλάμε περί παρθενίας πλέον του γαμπρού ή της νύχης. Δεν μιλάμε περί παρθενίας του γαμπρού ή της νύχης. Και αν πεις παιδιά μου, συζείτε, δεν επιτρέπεται να συζείτε. Δεν επιτρέπεται. Και δεν πρέπει ούτε γονείς να κοινωνήσουν, όχι μόνο εσείς. Και όποιος συζεί, έχει πόσα χρόνια κοινωνισία. Χρόνια δεν μπορεί να καταλάβει. Και εκεί που λέγαμε, ότι τι λέγαμε, πώς ξεκίνησα, ότι πριν 50-60 χρόνια δεν μπορούσες να παντρευτείς αν είχες χάσει την παρθενία σου. Δηλαδή, αν δεν ήσουν παρθένα και δεν σε έβρισκε ο γαμπρός παρθένα, δεν το τρεπόσουν. Θα σε έστελνε ο γαμπρός στο ένα σπίτι σου. Όπως έφυγε από την εκκλησία, εδώ πήγαινε η πεντερά και εκεί λέγει ως εντόπι. Και τώρα, αυτό που το Ευαγγέλιο λέει η παρθενία και στον άντρα και στη γυναίκα, σήμερα φτάσαμε στο σημείο, έρχεται ο γιος μας φέρνει τη φιλενάδα και λέει «Μπαμπά θα είμαι στο δωμάτιο εγώ με τη Μαρία και θα βλέπω βίντεο». Και κάνω τη δουλειά μου στο δωμάτιο. Και εγώ δεν είπα και παλού τηλεόραση. Και ξέρω τι γίνεται. Ή θα πάω με τη Μαρία στο εξωτικό της. Θα πάμε Σαββατοκύριακο μαζί. Και ξέρεις τι κάνω. Δείτε ότι αυτό το οποίο, και δεν μιλάει κανείς, μην μου πείτε ότι διαμαρτύρεστε στα παιδιά και ότι διαμαρτύρετε την κοινωνία, δεν μιλάω εσείς, μόνο διαμαρτυρηθείτε. Αλλά εσείς τι είστε, όλοι ίδιοι. Όσες εκατοντάδες και να είστε, όλοι ίδιοι είστε μπροστά στα εκατομμύρια. Όλοι ίδιοι άνθρωποι. Και σας ερωτώ. Ποιο ήταν το φως, η παρθενία ή η ανθρωπιά.
γίνεται σήμερα νόμιμη πορνεία. Γιατί τι κάνει η κοπέλα όταν συζεί με κάποιον σε ένα σπίτι. Πορνεύει. Απλώς δεν παίρνει χρήματα. Πορνεύει, απλώς δεν παίρνει χρήματα. Και πορνεύει με ένα συγκεκριμένο άνθρωπο. Ο άνθρωπος μπορεί να τον αλλάξει, γιατί τσακωθήκανε και να συζήσει με έναν άλλο. Μεθαύριο με έναν άλλο και τη μεθαύριο με έναν άλλο. Και να έχει αλλάξει πέντε. Και έξι και δέκα. Και εσύ σε αγωνία σε μιλάς. Μα άμα και αν μιλήσουμε και το πούμε, πείτε μου τι θα γίνει. Διότι αυτό σήμερα θεωρείται σωστό. Σου λέει συζητώ γιατί πρέπει να την γνωρίσω. Δεν θέλω να κάνω λάθος, θέλω να την γνωρίσω, να την χωρίσω. Μα ποιο είναι το σωστό αυτό σήμερα ή αυτό που έλεγε το Ευαγγέλιο και πριν μερικά χρόνια το εφαρμόσαμε. Μετατρέψαμε και κάναμε το άσπρο μαύρο και το μαύρο αυτό που είναι σήμερα το λέμε άσπρο και δεν μιλάτε. Γιατί αν το βλέπετε, αν το βλέπεις ότι είναι μαύρο, αν το βλέπεις ότι είναι μαύρο, θα έχεις επαναστατείς, θα έλεγες εγώ δεν το δέχομαι να σου πει. Δεν το αποδέχομαι, δεν το κάνω. Πάμε σε ένα άλλο. Και οι Ρωσίδες πώς μπαίνουν μέσα στις εκκλησίες. Ναι. Μόνο οι Ρωσίδες μπαίνανε, μήπως μπαίνανε και εμείς πριν μερικά χρόνια. Για θυμηθείτε τις γελιάδες σας. Είχαν όλες οι γυναίκες μαντήλι. Γυναίκα μαντήλι ότι σημεράτα τι ήταν. Πείτε μου τι ήταν. Όχι. Και ήταν χρόνια. Γυναίκα μαντήλων τι ήταν μόνο. Εκείνο ήταν το λάθος το σημερινό. Η Αγία Γραφή λέει γυναίκα προσερχομένη να φέρει μαντήλι στο κεφάλι. Το Ευαγγέλιο κάνει το λάθος. Ή εμείς που το αλλάξαμε. Και δεν το θεωρούμε καν αμαρτία. Μα τότε ήταν σε θεωρούσα πόρνια το φόρεγες μαντήλι. Σήμερα αν φοράς μαντήλι είσαι βλαμμένη. Είσαι καθυστερημένη, είσαι ιδιοπιστοδρομική. Πού πας κυρά μου που σου πει ο άνθρωπος με την μαντήλα στο κεφάλι. Βαπτίζουμε το σκοτάδι φως. Και το φως, αυτό που είχαμε με την ιδεοχρόνια, το λέμε σήμερα σκοτάδι. Δείτε ότι θα είναι τα πάνω κάτω και τα κάτω που θα τα πάνω. Και μια και είπα το μαντήλι. Το έχω ξαναπεί πέρα από αυτό το παράδειγμα. Πριν 60, 70, 80 χρόνια. Γυναίκα τα κομμένα τα μαλλιά. Και βαμμένο το μαλλί. Βγαλμένο φρύδι. Βαμμένο μάτι. Βαμμένο χείλη. Βαμμένα μύχια. Λίγο το κουκούστο εδώ κατεβασμένο και λίγο ξόπλατο. Τι ήτανε αυτή. Πριν 60, 70, 80 χρόνια. Τι ήταν αυτή η γυναίκα. Τι ήτανε. Πόρτη. Άμα πας σε κανά, μόλις πόρνες είναι τώρα σήμερα. Από την ύφη. Από την ύφη. Μέχρι και την πεθαρά που είναι εξηγημένη και ο κόσμος. Και δεν μιλάει κανείς. Τελικά, αυτό που κάνουν σήμερα είναι σκοτάδι ή εκείνο ήταν το σκοτάδι. Και τώρα βρήκαμε το φως. Ποιο είναι το κακό και ποιο ήταν το καλό τελικά. Ποια είναι η αλήθεια, ποιο είναι το ψέμα. Ποια είναι η αμαρτία και ποια δεν είναι η αμαρτία. Ποιο είναι τελικά. Μήπως ζούμε στην εποχή που το φως δεν το θέλουμε και το λέμε σκοτάδι και δεν το θέλουμε και το λέμε μεσαίωνα. Και ζούμε το σκοτάδι, αυτό το νερό, την αμαρτία, τη λέμε φως. Αυτό είναι το φυσιολογικό. Αν έλεγε ότι ήθελε να πας για ηθοποιό, γιατί ήταν να μάθετε κανένα παλιό ελληνικό έργο, βλέπετε εκεί οι ηθοποιείνες, φοράνε κάτι λατάκια από εδώ, κάτι τσόκλατα κτλ. Κάτι φοράνε. Κάτι παλιές μαυρόασπες. Και αυτά
τα βλέπανε οι γονείς. Και όταν έλεγε το παιδί θέλει να πάει να γίνει ηθοποιός, η κοπέλα την ιδιαίτερα Ιωάννας, γινότανε στο σπίτι χαμός. Γιατί τι έλεγε. Παιδί μου, οι ηθοποιοί είναι όλοι τους ξόδης και πρόοδης. Γιατί ήταν το δύσκολο που το βλέπανε. Το δύσκολο που βλέπανε. Μας και ξέραμε την προσωπική του ζωή. Το δύσκολο ακριβώς. Σήμερα το δύσκολο είναι μόνο των ανθρώπων έτσι. Μόνο των ανθρώπων. Και θεωρείται φυσιολογικό. Θα πάω πριν 100 χρόνια. Να μην πάω 90, πάω 100. Πείτε μου, εάν οι άνθρωποι από την εποχή του Χριστού και πιο πολλά πηγαίνουν μέχρι πριν 100 χρόνια. Ούτε 100, δεν είναι, 60, πρόβλημα. Κολυμπούσαν στη θάλασσα. Ούτε οι νησιώτες, αυτοί που ήταν σαν νησιά, δεν κολυμπούσαν στη θάλασσα. Εκτός αν ήταν ψαράς και σήκω τα μέσα και πήγαινε μέσα να πιάσει κάτι. Ούτε οι γυναίκες, ούτε οι άντρες. Και υπήρχε περίπτωση ο άντρας να αφήσει τη γυναίκα να βγει του σπιτιού, να βγει με το εσώρουχο, με το σουδιέ και το κάτω του εσώρουχο. Να βγει στην αυλή, υπήρχε τέτοια περίπτωση. Ή υπήρχε περίπτωση ο άντρας να βγει με το εσώρουχο του στην αυλή. Απαντήστε μου, υπήρχε. Θα τη βγούνται και τώρα στο μπαλκόνι να βγει μια γυναίκα με το εσώρουχο του, ο άντρας είναι μέσα να την κουτίσει. Και η γυναίκα θα φωνάξει με τον άλλο στο μπαλκόνι. Με το εσώρο. Πήγαινε στην παραλία. Είναι όλοι με το εσώρο. Επειδή το εσώρο το είπαν πικίνι. Επειδή το εσώρο το είπαν πικίνι. Επειδή τις απολύσεις. Δεν το λέει απολύσεις. Απολύει το κράτος. Δεν το λέει απολύσεις. Δεν το λέει απολύσεις. Πώς το λέει το κράτος. Διαθεσιμότητα. Έτσι να μην σε χαράξει. Δεν σου λέει την αλήθεια ότι σε έστειλα στο σπίτι σου. Όχι, σε έβαλε σε διαθεσιμότητα και τα λόγια. Ενώ στην ουσία έχει τη δουλειά σου. Πραγματικότητα. Το ίδιο. Τι είναι το δική. Το εσώρουχο. Το σουγγέννη. Και το εσώρουχο τη γυναίκα. Τι είναι. Και δεν βγήκε στο μπαλκόνι. Βλέπουμε εκατομμύρια μάτια. Αυτό μπορούσε να γίνει πριν 50, 60, 80, 100 χρόνια. Σε κανένα νέο να λέει. Και θεωρείται φυσιολογικό. Σήμερα και ο άντρας του γιατί πάει και πάνω και είναι φυσιολογικό. Δεν του περνάει κανένας από το μυαλό ότι κυκλοφορώ με το εσώρο του αυτή τη στιγμή. Κανείς δεν σκέφτεται αυτό το πράγμα. Κι όμως κυκλοφορεί με το εσώρο του. Πραγματικότητα αυτή είναι. Κι όμως αυτό που σήμερα είναι κυκλοφορεί και είναι σκοτάδι, γιατί είναι γυμνός ο άνθρωπος. Γυμνός η ουσία είναι, αφού βγήκε μετά εις όλου. Κρύβει μόνο ορισμένα σημεία του σώματος. Γυμνό είναι το πολύ στην ουσία. Και η γενιά μόνο. Να το πει σήμερα λέει το Ευαγγέλιο, ότι ο δαιμονισμένος λέει, ξεγυμνωνόταν. Εκεί πεταγούρνει, ξεγυμνωνόταν. Μόλις του βάζαμε, δεν τα έκανε πέρας. Ήθελε τον άνθρωπο γυμνό. Μόλις έφυγε το δεμόνι μου, λυπήθηκε. Δείτε ότι σήμερα οι άνθρωποι σας παρακαλώ. Τι κάνουν, τι προσφέρουν. Και βαπτίζουν. Ποιες και πες αυτό που είπα από τώρα, στην τηλεόραση. Θα σου πούνε από πού ήρθε αυτός ο άνθρωπος. Στην εποχή μας. Αλλά βλέπω ότι το μαύρο, την αμαρτία, πλέον την αποδεχτήκαμε και νομίζουμε ότι είναι φως. Και αυτό το πιο τρομερό, ότι είναι φυσιολογικό, ότι δεν κάνεις κάτι κακό. Όλα αυτά που λέω, ότι δεν κάνεις κάτι κακό. Δεν είναι χάμαλο. Δεν έχει σκύψει συνειδήσεως. Ομοφιλοφιλία. Πάντα και δείχνει ομοφιλόφιλη. Πάντα και δείχνει. Ποτέ ο χριστιανισμός δεν τους έκανε. Αλλά έλεγε πάλι ότι είναι αμαρτία. Όπως και η πορνεία είναι αμαρτία.
αγιοφιλία είναι αμαρτία και μεγάλη αμαρτία. Και σήμερα έρχεται το κράτος επίσημα πλέον, νομοθέτηση, και σου λέει, εάν μιλήσεις κατά της ομοφιλοφιλίας και πίσω την αμαρτία, δημιουργείς κόμπλεξη κατωτερότητας στον άλλον. Κάνεις διακρίσεις, άρα είσαι ρατσιστής, άρα είσαι φασίστας. Δεν μπορείς να το πεις σήμερα. Άρα έρχεται αυτό που θεωρούσαν αμαρτία, σήμερα νομιμοποιείται κιόλας. Νομιμοποιείται. Αυτό έκανα και τα Σόδομα και τα Γόμορα, ξέρετε. Τα Σόδομα και τα Γόμορα τα έκοψε ο Θεός. Γιατί δεν ήταν ότι αμαρτάναν, ήταν ομοφυλόφιλοι. Στα Σόδομα και τα Γόμορα. Εκεί με το Λότ και με τη στιγμή του άλλου στη γυναίκα. Και τα έκοψε ο Θεός, ξέρετε γιατί. Γιατί έπαψαν να θεωρούν ότι αυτό που κάνουν είναι αμαρτία. Όσο είχαν συνέστηση ότι ήταν αμαρτία, έκαναν το σταυρό τους και έλεγαν Θεέ μου συγχώρετε, αμαρτά. Έλεγε ο Σκύριος. Όταν όμως αρχίζεις και λες το ότι πορνεύω, το ότι συζώ, το ότι είμαι ομοφυλόφιλος, το ότι κάνω έκδοση και είναι δικαίωμά μου στο σώμα μου, είναι δικό μου το παιδί και βαπτίζεις και το φόνο πλέον δικαίωμά σου και δεν το λες έκδοση, αλλά το λες διακοπή κοιήσεως, το βαπτίζεις για να μην ακούγεται φόνο σου. Ή το ονοματίζεις προγεννητικός έλεγχος. Δεν φόνος. Τι προγεννητικός έλεγχος. Και σου λέει το παιδί σου έχει σύνδρομο Down, σου κάνει ένα, με μια αίτηση εκεί και με την περιφογράφημα σου κάνουν, παίρνουν λίγο το παιδί και σου λέει το παιδί σου έχει σύνδρομο Down, σας παρακαλώ λέει, θα γεννηθεί άλλος το παιδί, πρέπει να κάνετε διακοπή κοιήσεως. Αυτός λέγεται προγενετικός έλεγχος. Ο χριστιανισμός έχει και άλλα. Εγώ ήξερα ότι όταν υπήρχαν άρρωστα παιδιά, οι σπαθιάτες θα έλεγαν στο και άλλα. Ο χριστιανισμός δεν έχει και άλλα. Ο χριστιανισμός δεν έχει και άλλα. Επέτρεψε ο Θεός να φάω στο παιδί, θα σηκώσει το σταυρό μου. Γιατί μήπως όταν έβαλε υγιές παιδί, αν θελήσει η παραχωρή σου, τότε δεν μπορεί να το αρρωστήσει και να το αφήσει στο κρεβάτι. Πώς λοιπόν θα τα σκοτώσω. Αυτό επέτρεψε ο Θεός, αυτό έλεγε το Ευαγγέλιο. Και αυτό λέει το Ευαγγέλιο. Ότι ο χριστιανισμός δεν έχει και άλλα. Εμείς δημιουργήσαμε. Και βλέπετε τα νομιμοποιούμε. Γιατί η κοινή νόμη, η πλειοψηφία του κόσμου, το θεωρεί σωστό πλέον. Και όπως θεωρεί σωστό και η νομοφιλοφιλία σου λέει ο άλλος την αγάπη, την λογή του είναι, εγώ δεν θα καταλήξω τι κάνει στο κρεβάτι του. Και δεν τον πάμε να το πούμε αδελφέ μου, αυτό που κάνει είναι αμαρτία. Είναι αμαρτία. Ποιος τον πάει. Και βλέπετε σε όλα τα πάνελ της τηλεοράσεως, δεν υπάρχει πάνελ που να μην υπάρχει ένας μέσα, ή δύο ή τρεις. Δεν μου λέτε. Υπήρχε περίπτωση πριν 20 χρόνια να μπουν οι γυναίκες μέσα στον ναό με παντελόνι και να κοινωνήσουν κιόλας. Απαντήστε, πάλι. Όχι. Ποιο είναι τελικά το σωστό. Τότε που δεν μπαίνανε ή τώρα που μπαίνουν. Ένα από τα δύο είναι λάθος. Δεν μπορεί και τα δύο να είναι σωστά και να είναι σωστά. Ένα από τα δύο είναι λάθος. Μήπως τελικά τόσα χρόνια που η Εκκλησία τηρούσε και τώρα προσέχτηκε οι παπάντες. Δεν μιλάνε, δεν το θεωρούν αμαρτία. Και ο παπάς δεν το θεωρεί πιο αμαρτία. Δεν είναι και η κόρη του και η παπαδιά φοράει το παντελόνι. Δεν το θεωρεί αμαρτία. Δεν βλέπω ότι κάτι κακό είναι. Μα καλά παπά μου. Και πριν 30 χρόνια έλεγες άλλα. Και τώρα λες άλλα. Πώς το έκανε στο φως, σκοτάδι, και ούτε αυτό ήταν τώρα είναι μεσαίωνας, άμα πούμε αυτό το πράγμα, σκοταδισμός. Δείτε πώς έχει γίνει. Το φως μετατράπηκε σιγά σιγά και εφαρμόζουμε το σκοτάδι και δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει. Και το έχουμε αποδεχτεί.
Σήμερα μας λένε ελευθέρωση από τα ηθικά ταμπού. Ό,τι πει και ό,τι λέει ο χριστιανισμός είναι ταμπού. Απελευθέρωση λοιπόν από τα ταμπού. Απελευθέρωση από τις παροπίδες που έπαιρνε ο Χριστός. Είμαι ελεύθερος και επιλέγω εγώ τον τρόπο ζωής που κάνω. Και τον κάνει ο άνθρωπος. Αυτό εφαρμόζει σήμερα. Και ό,τι είναι χριστιανισμός είναι ταμπού. Δηλαδή αυτό που εκατομμύρια χριστιανοί μαρτύρησαν τόσο το αίμα τους. Εμείς σήμερα το λέει η κοινωνία ταμπού. Δεν μιλάω για εσάς. Η κοινωνία γενικά το ονομάζει ταμπού πλέον. Και μάλιστα αρχαιωμένα ταμπού. Πράγματα μεσαιωνικά. Κατάλληλα του μεσαίου. Σκοταδιστής είναι αυτός. Όποιος θα πει. Δηλαδή αυτός που λέει την αλήθεια του Ευαγγελίου είναι σκοταδιστής. Αυτός που θέλει τον Χριστό και λέει το φως του Χριστού, αυτό έτσι το λέτε σκοταδιστή. Το λέτε σκότος. Και το σκοτάδι το πραγματικό το παρουσιάζουν για φως. Εάν αυτό δεν γίνεται στις ημέρες μας, εμένα πείτε. Ευθανασία. Δικαίωμα ακόμα και να πεθάνουμε. Ενώ ο χριστιανισμός μιλάει για σεβασμό στη ζωή. Έστω και τις άνθρωπες. Η ζωή είναι δώρο του Θεού. Και δεν έχεις δικαίωμα να το αφαιρέσεις. Κι όμως έρχονται σήμερα και το ένα κράτος μετά το άλλο αποδέχεται την ευθανασία. Αποδέχεται την ευθανασία. Δηλαδή ό,τι λέει ο Χριστός γίνεται ανατροπή αδελφοί. Αυτό που ήταν φως γίνεται σκοτάδι. Κατάρτιση των χριστιανικών εορτών. Καταργούνται οι χριστιανικές γιορτές. Ό,τι στήμησε Χριστό και Ελλάδα, καταργείται. Το Ελλάδα γιατί ό,τι θυμίζει είναι φασισμός πλέον. Το Χριστός γιατί είναι μεσαίωνας. Και έτσι τις γιορτές δημιουργούμε άλλες γιορτές. Παγκόσμια ημέρα γυναίκας. Παγκόσμια γιορτή κατά του Έλληση. Παγκόσμια γιορτή κατά των διακρίσεων. Παγκόσμιες γιορτές. Αντικαθιστούμε τις γιορτές, το φως των Αγίων, το αντικαθιστούμε με παγκόσμιες ημέρες γιορτών. Οι κάψεις των νεκρών. Τώρα με πάτε όλα εκεί τα καταστήματα που θάβουν τους νεκρούς. Θα μου γράφει, αν θέλετε κάψεις νεκρών, ενημερώστε. Ο χριστιανισμός τι έχει, την ταφή δεν έχει την κάψη των νεκρών. Ο Χριστός την ταφή. Τώρα μπορεί να τύχει ένα τύχημα μέσα από το κύριο και να πέσει. Σε ένα καράβι και να πέσει. Αυτό είναι από ατύχημα, δεν το έκανε εσύ. Όμω μπορεί να σε φάει και τι μεταλλίε. Μπορεί να σε φάει μια που δεν είναι κοντά. Αλλά αυτό δεν το επιδίωξε εσύ. Ο Χριστός την ταφή. Και γι' αυτό έχουμε και τα λείψα τον Αγίου. Άρα η κάψη των νεκρών δεν είναι μέσα στο χριστιανισμό. Και δείτε ότι έρχεται και η κάψη γίνεται μόνο. Αυτό που καταδίκασε και ό,τι καταδίκασε ο χριστιανισμός ως αμαρτία, ως κακό, έρχεται σήμερα και γίνεται αυτό φως. Ό,τι ο χριστιανισμός καταδίκασε σαν αμαρτία, έρχεται και γίνεται φως σήμερα. Η αμαρτία το σκοτάδι είναι το φως. Η βλασφημία. Για πήγαινε να διαμαρτυρηθείς που βλασφημεί ο άλλος. Πήγαινε προς το δικαστήριο. Το δικαστήριο τον αθώνει γιατί υπάρχει νόμος πλέον περί ελεύθερης έκφρασης. Έχω δικαίωμα να εκφράσω ελεύθερα. Και να λέω ό,τι θέλω. Εάν όμως παίζει κανένα έργο που βρίζει τον Χριστό και πας απ' έξω εσύ και διαμαρτυρηθείς που βρίζει τον Θεό σου, εσύ είσαι ο φανατικός σου. Εσύ είσαι ο φανατικός σου, ο παλαβός σου, ο τρελός σου. Τον επερασπιστώ την πίστη μου, με φανατικός σου πλέον. Με παλαβός σου πλέον. Αυτός το πλασφημάει τον Χριστό και την Παναγία είναι ελευθερία έκφρασης.
στα δωμάτια των παιδιών υπήρχαν εικονισματάκια, υπήρχε ο άγγελος, ένας άγγελος πάνω από το κρεβατάκι και κράταγε το παιδάκι. Τώρα μπαίνουμε στα δωμάτια των παιδιών και παίζουμε με δράκους, με τέρατα, με δεινόσαυρους. Μόνο παιδιά ο άγγελος. Και ψάχνεις να βρεις καμία εικονίτσα μέσα. Έφυγε το σπίτι. Έφυγε το σπίτι. Εδώ το βρήκα στο ίντερνετ. Ας σας το διαβάσω. Τι πιστεύω? Ότι η γενετήσια ένωση πρέπει να διαφυλάσσεται για τον χώρο του γάμου. Αυτό έλεγε ο Χριστός. Η γενετήσια ένωση, ήταν ενώνεται το ζευγάρι, είναι μέσα στο γάμο. Όχι προγαμίες σχέσεις. Μέσα στη συζυγία της τεκτογωνίας και της οικογένειας. Εκεί ο άνθρωπος μπορεί να ενωθούν τα δυο κορμιά και να γίνουν για έσοδη δύο ή σαν μία. Σήμερα η γενετήσια ένωση μέσα στο γάμο που ονομάζεται συνεχεία, τεκτογωνία κτλ. Σήμερα δεν μιλάμε για γενετήσια ένωση, αλλά μιλάμε για σεξ, για απόλευση. Πλέον δεν είναι ένωση δύο ανθρώπων, δύο ψυχών. Είναι απόλαυση, ειδονή, σεξ, ανατροπή, αυτού που έδωσε ο Θεός. Σκοπός της γενετήσιας ένωσης είναι να προαγάγει την ενότητα του συζύγου. Δηλαδή ο σκοπός του και να ζευγάρι έρχεται σε επαφή, είναι το ότι αυτό ενώνει περισσότερο το ανθρώπινο και οδηγεί έτσι στη δημιουργία των παιδιών. Άλλωστε γι' αυτό και λέγεται γενετήσια ένωση. Σήμερα, ένα άτομο μπορεί να κάνει σεξ όταν θέλει, όπως θέλει, με όποιον θέλει, του αντιθέτου φίλου ή του ιδίου φίλου, με όσους θέλει ταυτόχρονα, φτάνει να συνέχουν και τα άλλα πρόσωπα για να μην έχουν βιασμό. Δηλαδή, αν έχεις και συγκατατεθεί το άλλο άτομο, μπορεί να κάνεις τα πάντα. Άρα εκεί το οποίο, και αυτά διδάσκονται από τηλεοράσεως, και αυτά διδάσκονται από τηλεοράσεως, διδάσκονται στα σχολεία αυτά. Διδάσκονται στα σχολεία. Αυτό λοιπόν που πριν ήταν για τη δημιουργία παιδιών, η ένωση του ζευγαριού, για την ενότητα του σπιτιού, σήμερα είναι απελευθέρωση, μπορεί να κάνει όσο θέλει, όπως θέλει, με όποιο τρόπο θέλει και δεν το θεωρεί και αμαρτία. Πού να μιλήσει ο ιερέας και να ρωτήσει, μήπως κάνω την παραφύση νέα. Σου λέει τι ερώτηση πρέπει να κάνει πάλι. Τι ερώτηση. Γιατί πλέον δεν το θεωρεί αμαρτία. Δεν το θεωρεί αμαρτία την παραφύση. Είναι ένωση η γενετήσια, διότι ενώνει με δεσμούς ισόβια συζυγικής αγάπης δύο ανθρώπους. Ενώνονται ισόβια. Σήμερα δεν έχει καμία υποχρέωση να προχωρήσει στη σύναψη γάμου ή να αποκτήσει παιδιά. Το ότι έρχομαι σε επαφή με μια κοπέλα, παλαιότερα την κυρία σου λέει την εξαίρεση σου, το παιδιά της εξαίρεση. Και σου είναι υποχρεωμένος να την παντρευτείς. Σήμερα που δεν μία υποχρέωση έχει να συνάψει γάμο, είναι να αποκτήσει παιδιά μαζί της. Πλήρη ανατροπή. Αυτό που πιστεύω ότι πριν λίγα χρόνια. Και η γενετήσια είναι ένωση, οδηγεί στη γέννηση, δηλαδή παιδιών, δηλαδή στη δημιουργία νέων ανθρώπων. Σήμερα, τι πιστεύει ο κόσμος, για να μην αποκτά παιδιά, μπορεί να χρησιμοποιήσει την αντισύλληψη ή ακόμα και την έκπληξη. Αρκεί να μην κάνει παιδιά και να απολαύσει μόνο σεξ. Δείτε ότι και ιδεολογικά πλέον, και γι' αυτό είναι ο Θεός, τη γενετήσια ένωση, την ένωση προς, με ενώνεται προς ζευγάρι και με τα παιδιά. Και σήμερα χρησιμοποιείται μόνο για ειδονή. Δηλαδή το σπίτι γίνεται οίκο ανοχή. Το σπίτι το μετατρέπουμε σε οίκο ανοχή. Αυτό το κάνω μόνο για ευχαρίστηση, για τίποτα άλλο. Για τίποτα άλλο. Κανένα από αυτούς τους σκοπούς.
Και γι' αυτό μπορώ να το κάνω όπως θέλω, όποιο θέλω, του ιδίου του άλλου φίλου. Και ακούστε παρακαλώ, πριν τελειώσουμε, να σας διαβάσω ένα email. Καλησπέρα σας, διάβατε την ευχή σας. Θεωρείτε πως η σπουδή πάνω στην ιστορία της τέχνης, το να σπουδάσω την ιστορία της τέχνης, επειδή έχει πονηρές απεικονίσεις, γυμνά, είναι καλό να την αποφύγουμε, δηλαδή να μην σπουδάσουμε ένα τέτοιο αντικείμενο, αν θέλουμε. Τι λέτε, την άποψή σας, με ρωτάει. Και απαντάω. Βεβαίως, παιδί μου, ό,τι προκαλεί πρέπει να το αποφεύγουμε. Σπούδασε κάτι άλλο. Απάντησε το παιδί. Γέρομαι την ευχή σας και πάλι και συγγνώμη που σας ξανέμαθω. Σχετικά με την ιστορία της τέχνης που σας ρώτησα πριν λίγες μέρες, πήγα και το ρώτησα τον εξομολό μου. Μου είπε πως δεν είναι πρόβλημα να σπουδάσει κανείς κάτι τέτοιο σήμερα. Γιατί, πρώτον, οι εποχές έχουν αλλάξει, του είπε ο πνευματικός. Αρκετά και η απεικόνηση πλέον ενός ερωτικού θέματος ή γυμνού δεν σκανδαλίζει πλέον. Του ανέφερα όμως εγώ, γέροντα, ότι οι άγγελοι Ιωάννης της Κλίμακος και Νικόδημος ο Αγιορείτης είπαν ότι πρέπει να αποφεύγουμε τέτοια θεάματα, είπα στον πνευματικό μου, ακόμα και αν δεν σκανδαλιζόμαστε, ακόμα και αν νιώθουμε ότι είμαστε νεκροί στο σώμα. Και ο πνευματικός με αντέκοψε πάλι, λέγοντας αυτό που σας είπα, ότι οι καιροί αλλάξανε, ότι αν ζούσαν σήμερα οι άγγελοι αυτοί, θα σκεφτόντουσαν εντελώς διαφορετικά. Και δεύτερον, μου είπε ότι αν τύχει και σκανδαλιστεί ο σπουδαστής, θα το ξεπεράσει με κάποιο τρόπο. Ποιο είναι το σωστό τελικά, η γνώμη των Αγίων και δική σας ή του Πνευματικού? Απάντησε. Ζούμε, καλό μου παιδί, στις μέρες που έλεγε η Άγια ότι θα έρθει καιρός που το μαύρο θα το λένε άσπρο και το άσπρο το φως θα το λένε σκοτάδι. Αυτό κάνουν και οι σημερινοί κληρικοί. Επιβεβαιώνουν την προφητεία των Αγίων. Ισχύει ό,τι είπαν οι Άγιοι. Η αιμονή μας στους Αγίους σήμερα και να πιστεύουμε όσα διδάσκαν οι Άγιοι, λέει ήταν μεσαίωνας από τον σύγχρονο κόσμο, δηλαδή σκοτάδι. Άρα το φως του Χριστού σήμερα βαπτίζεται σκοτάδι. Την Κυριακή στην Αγία Μαρίνα έχω ομιλία με αυτό το θέμα. Αν θες ένα να την ακούσεις. Η απάντηση. Και κλείνω με τον Άγιο Νίκο. Την ξέρετε την προφητεία, την έχουμε ξανά εξετάσει. Αλλά πολύ σύντομα. Λέει ο Άγιος Νίκος. Καθυστερώ λιγάκι γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα, αδελφοί μου. Ότι κατά το έτος 1900 βαδίζονται στον Μεσασμό του 8ου αιώνος, δηλαδή μπαίνοντας στον 20ο αιώνα, θα αρχίσει ο κόσμος να γίνεται αγνώριστος. Δηλαδή, άρα ο κόσμος θα κάνει διαφορετικός. Όταν πλησιάσει ο καιρός του Αντιχρίστου, θα σκοτιστεί η διάνοια των ανθρώπων. Θα σκοτιστεί, θα πέσει σκότος από τα πάθη της αρκός. Τα σαρκικά αμαρτήματα θα αυξηθούν και γι' αυτό η διάνοια του ανθρώπου θα σκοτιστεί και δεν θα το βλέπει το κακό. Και τότε άρχεται ο κόσμος να γίνεται αγνώριστος. Και έτσι δεν θα τον γνωρίσουμε, θα συγκρίνουμε τον κόσμο αυτόν μετά από 1900 με τον κόσμο του πριν τόσο αιώνα, τόσο αιώνων που δίδαξε και το φως του Ευαγγελίου και θα γίνεται αγνώριστος. Θα μετασχηματίζονται οι μορφές των ανθρώπων. Δεν θα γνωρίζονται. Οι άντρες από τις γυναίκες, με τις ανέσχυτες ενδυμασίες και από το χρώμα του βαψίματος της κεφαλής. Τότε δεν θα φόντουσαν οι άνθρωποι στα κεφάλια. Και λέει ο Άγιος, θα μετασχηματίζονται και θα γίνονται αγνώριστοι. Αγνώριστοι. Και πράγματι ένας άνθρωπος γίνεται αγνώστος. Όσοι έχετε βαμμένα μαλλιά και είστε βαμμένες, αφήστε να σπρίσουν τα μαλλιά
κανονικά. Αφήστε τα μακριά, κάντε τα, μην τα κόβετε, όπως λένε οι Άγιοι. Κάντε τα κότσο, φορέστε και το μαντίλι στο κεφάλι. Και να δω αν θα σας γνωρίσω μετά. Ούτε εγώ δεν θα σας γνωρίσω. Άρα πράγματι μετασχηματιστήκαμε. Και λέει, δεν το καταλαβαίνουμε ότι κάνουμε αμαρτία. Διότι έχει σκοτιστεί ο νους, δηλαδή όλοι οι υπόλοιπες γενναίες ήταν ηλίθιοι που εφαρμόζαν τα λόγια του Χριστού. Και εμείς είμαστε οι έξυπνοι, οι του 20ου αιώνα. Δηλαδή τόσα χρόνια όλοι οι άγιοι είμαστε που πέρασαν. Όλα αυτά τα αιώνα εμείς είμαστε πολιτισμένοι. Αυτή ήταν η απολύτιστη. Ή μήπως τελικά έχει δίκιο ο Άγιος ότι τα πάθη της αργός εσκόντισαν το νου και γι' αυτό δεν βλέπουν. Οι τότε άνθρωποι θα πιέσουν από την πλάνη του Αντιχρίστου. Ποια είναι η πλάνη του Αντιχρίστου? Αυτή ακριβώς που σας είπα. Το να μην μπορείς να αντιληφθείς το άσπρο από το μαύρο. Αυτό είναι πλάνη. Έχει πλανηθεί ο εγκέφαλός σου. Έχει ξεγελαστεί, αυτό σημαίνει. Με πλάνησε με. Εξαπάτησε. Την έπαθα. Αυτό είναι πλάνο. Φύγαμε από το Ευαγγέλιο και έχουμε πλανηθεί. Αυτή είναι η πλάνη του Αντιχρίστου. Βγαίνουν οι γυναίκες στην θάλασσα με τα εσόρουχα και δεν το έχουν καταλάβει ότι είναι με τα εσόρουχα. Νομίζω ότι δεν τα λένε μπικίνια. Ή κάνουν ευθανασία. Ή κάνουν οφθοφιλία. Ή συζούν. Και σου λένε πλάνο χριστουγεννικά. Τι είναι αυτά που λένε. Ένιωσε ο εγκέφαλος. Οι δε επιμένες των χριστιανών, οι αρχιερείς και οι ιερείς, θα είναι ο σπιτοκλείστον της εποχής εκείνης και νόμος. Παντελώς μη γνωρίζοντες και αυτοί τη δεξιότητα από την αριστερά, το άσπρο από το μάτι. Το άκουσα τώρα μόλις σας το διάβασα. Μόλις σας το διάβασα. Η πλήση των ιερέων, μη μου πείτε ότι όταν πάτε στην εκκλησία με παντελόνι ή βαμμένες ή οτιδήποτε, γιατί δεν πια μάθημα θα κάνετε ή οτιδήποτε, και μοιχεία, ότι φωνάζει ο παπάς. Εδώ πορνέει το κορίτσι, πορνέει. Συζή, με πορνεία. Γιατί δεν εξομολογείται και την Κυριακή κοινωνά. Και την Κυριακή κοινωνά. Και λέει, τι να κάνουμε να το χάσουμε. Κάνουμε λίγο οικονομία. Ψέματα λέει ο παπάς ότι κάνει οικονομία. Δεν κάνει οικονομία. Όχι, ούτε στο δικό μου το μυαλό πια δεν είναι αμαρτία. Γιατί την κόρη μου και ο γιος μου να κάνει το ίδιο. Και δεν το θεωρεί αμαρτία. Όταν ζεις στο ίδιο περιβάλλον, δεν το θεωρεί αμαρτία. Προχθές κάπου είχα πάει. Και μου προσφέραν κάτι. Παπάς. Τα παρασκευή. Και μου πρόσφερε μέχρι στους πατέρες που λέει πάτε θάμε. Από αυτό. Λέω, αρτήσιμο δεν είναι. Καλό, με σιγά. Αν δεν παρασκευή σήμερα, συγχωρέστε. Δεν κατάλαβα. Αυτό που καταλάβατε, και εσείς, ότι ο παπάς έρθει. Δεν το θέλει. Άρα να πας εσύ και το πεις ότι τρως Τετάρτη και Παρασκευή. Ούτε τις άλλες τι δεν κρατάνε. Δεν το θεωρούν ότι είναι υποχρέωση πλέον. Σου λέω όσο μπορώ θα κρατήσω. Όσο μπορώ. Και γι' αυτό το λέει εδώ πέρα. Δεν θα γνωρίζουν το φως από το σκοτάδι, δεν το ξεχωρίζουν. Τότε θα αλλάξουν τα ήθη και οι παραδόσεις των χριστιανών. Το 15ο αιώνα έγινε ο Άγιος Μήκος. Σας λέω και ποτέ έζησε. Το 15ο αιώνα. Και περιγράφει την εποχή μας. Τότε θα επικρατήσει αυτή η πλάνη του Αντιχρίστου και θα είναι ο καιρός της ελευσεώς του και της Δευτέρας Παρουσίας. Τότε τα ήθη και οι παραδόσεις των χριστιανών και της Εκκλησίας θα αλλάξουν. Μήπως δεν τους ζώνουν, κι όμως δεν το βλέπουν. Ερχόμαστε εσύ και νομίζουμε ότι είμαστε καλοί. Αυτή είναι η πλάνη.
Και ότι αυτά δεν τα θεωρούμε ούτε εμείς αμαρτία. Ούτε οι παπάδες, ούτε οι δεσποτάδες, ούτε και εσείς. Μην μου πείτε ότι θεωρείτε αμαρτία. Γιατί αν τα θεωρείτε αμαρτία, δεν θα φοράγατε τέτοια ρούχα. Δεν θα κάνατε τέτοιες πράξεις. Δεν θα φτιάχνετε το ένα, δεν θα κάνετε το άλλο. Και κοροϊδευόμαστε. Ότι τα θεωρούμε αμαρτία. Οι πορνείες, οι μοιχείες, οι ομοφυλοφιλίες, η κλοπή και η φόνη, την ενοχή εκείνη, θα είναι στην πρώτη γραμμή. Και οι άνθρωποι της εποχής εκείνης θέλουν στερηθεί τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, όπου έλαβαν κατά το Άγιο Πνεύμα, κατά το Άγιο Πνεύμα, καθώς και από τις τύψεις και τον έλεγχο της συνειδήσεως. Και για αυτά που κάνουν δεν θα αισθάνονται τύψεις. Γιατί θα έχει φύγει η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Δεν θα αισθάνεται ο άνθρωπος ότι αμαρτάνει. Και δεν το αισθάνεται σήμερα αμαρτάνει. Γι' αυτό σας τα είπα όλα αυτά που μιλάω. Είναι αμαρτήματα τα οποία τα κάνουμε. Τα οποία γίνονται. Και όμως το θεωρούμε φυσιολογικό. Έχουμε βαπτίσει και εμείς το φως. Το σκοτάδι που έχουμε βαπτίσει την αμαρτία φως. Και γι' αυτό δεν θα υπάρχει και τύψεις και έλογος. Μην μου πεις ότι πήγες και πίσω και έλαβες τα νύχια σου στον παπά. Μην μου πεις ότι πήγες και πίσω το αμάρτημα, το οποίο δεν είναι αμάρτημα. Ή ότι έλαβες τα μαλλιά, ή ότι έλαβες στο μάτι, ή ότι έκανες το άλφα ή το βήτα αμάρτημα. Μην μου πεις ότι το θεωρείς αμαρτία. Μην μου πεις ότι θεωρείς και τόσο μεγάλη αμαρτία το ότι τη σαρακοστή δεν την κάνεις αλάδωτη, αλλά πιστεύεις λίγο τη μεγάλη εβδομάδα και λίγο την πρώτη εβδομάδα. Μην μου πεις ότι θεωρείς αμαρτία το πικρός, γιατί αν το θεωρούσες και είχες τύψει συνειδήσεως, θα ξεκινήσεις κανείς τύψεις. Δεν έχεις τύψει συνειδήσεως. Και γι' αυτό δεν το εξομολογείς η θεώρηση. Ούτε σου περνάει το μυαλό. Τι να πεις ότι φοράς παντελόνι, ή σου περνάει το μυαλό. Δεν το θεωρείς αμαρτία. Δεν το θεωρείς. Και όλα τα άλλα όσα ανέφερε, δεν ξαναλαμβάνω και χάνω χρόνο. Και γι' αυτό λέει, γιατί αυτό θα συμβεί, θα έχετε χάσει, λέει, τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Από το βάπτισμα που πήρατε, έχει φύγει το Αγίου Πνεύμα, πέταξε. Έφυγε το βάπτισμα. Και γι' αυτό σας πλανάω ο Αντίχριστος. Δεν το καταλαβαίνετε, οπότε έχετε πέσει ήδη με στην παγίδα, στη φάκα του Αντίχριστου, όλα αυτά που κάνετε. Οι εκκλησίες και τα λέει τώρα ο Άγιος, λέει οι εκκλησίες του Θεού, που είχαμε ευλαβέστατους σχέδεις, βγάζαμε Αγίους, μοναχούς, μοναχές, ιερείς, επισκόπους. Οι εκκλησίες του Θεού θα στερηθούν μετά το 1900 ευλαβών και ευσεβών ποιμένων και ιερέων. Και αλίμονο τότε στους εν του κόσμου ευρισκομένους αλίμονο σε εσάς που κατοικείτε στις πόλεις με τέτοιους σκοτάδες. Αλίμονος, λέει ο Άγιος, μύρους. Γιατί αλίμονος, γιατί και αυτοί δεν ξέρουν ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το κακό. Οι οποίοι θα στερηθούν τελείως την πίστη. Θα γίνουν κι άπιστοι. Θα βρείτε κι άπιστοι σκοτάδες. Διότι δεν θα βλέπουν από κανένα φως επιγνώσεις. Και οι χριστιανοί και οι κληρικοί θα στερηθούν την πίστη. Γιατί δεν θα βρίσκουν πουθενά ο φως. Και αν ακούσουν ότι κάποιος λέει το φως, θα το πούνε σκοταδιστή. Και μην μου πείτε ότι αυτά που σας λέω εγώ τώρα, αν τα πω κάπου αλλού, δεν θα με πούνε σκοταδιστή και μεσαιωνιστή. Θα με πούνε ή όχι. Αλλά τότε τι πρέπει να κάνω. Να σας πω το φως του Χριστού ή να σας παραμυθιάσω κι εγώ. Εμείς ξέρετε ότι μοναχίζουμε έξω από τον κόσμο. Και μπορούμε και βλέπουμε με άλλο μάτι. Ξέρετε, χθες που έκανε καταπληκτισμό εδώ στην Αθήνα, αν ήμουν με ένα ελικόπτερο πάνω, και εσείς αν ήσασταν και πετάγατε με ένα ελικόπτερο, θα βλέπατε τι γινόταν. Καταπληκτισμός. Τώρα τι είδατε. Κάνα δρόμο που σας έδινε η τηλεόραση. Αν είσαι από ψηλά, θα βλέπεις όλα. Σε ό,τι γίνεται σε όλη την Αθήνα. Σε όλο το νομό Αττικής, ό,τι γινόταν.
Γιατί με το δικό μου σε πάθη. Όταν ζεις έξω από τον κόσμο, σε ένα μοναστήρι, είσαι στο ελικόπτερο, πάνε έξω από τον κόσμο. Πάνω ψηλά σε έναν βουνό και βλέπεις πολύ καλά. Ενώ εσύ δεν βλέπετε. Αν είσαι στο ελικόπτερο επάνω και πάνω φωτιά η Θεσσαλιανή και καίγεται όλη η Θεσσαλιανή ο Ιωβύρονας όταν από ελικόπτερο θα το δεις αμέσως. Εδώ και να είμαστε δεν θα το δούμε. Εμείς θα συνεχίσουμε το κλέτι μας. Όταν κινείσαι ανάμεσα στον κόσμο δεν το βλέπεις. Γιατί είσαι μέσα στον κόσμο. Και ο ένας δεν βλέπει. Λέει μα το κάνει και ο άλλος και ο άλλος. Δεν συνάρτησε. Αυτή είναι η πλάνη. Και τελειώνει ο Άγιος και λέει και όλα αυτά θα γίνονται για το ότι ο Αντίχριστος θέλει κυριεύσει τα πάντα. Θέλει να κυριεύσει τα πάντα ο Αντίχριστος και να βασιλεύσει και στις σκέψεις στο μυαλό σας να μην μπορείτε να κατανοήσετε. Και για να γίνει εξουσιαστής πάσης στις οικουμένες για να μπορεί να κάνει τέρα τα σημεία και τα φαντασία να σε ξεγεράσει με τα ψεύτικα που θα πει. Πράγματα. Να σε εξαρτήσει. Γιατί ήδη θα τα θεωρείς φυσιολογικά όλα. Και γι' αυτό ο Αντίχριστος δεν είναι ένας εξωγήινος. Θα είναι γιος της κοινωνίας μας. Παιδί της κοινωνίας μας. Ο οποίος όταν πει όλα αυτά, ο κόσμος, η πλειοψηφία θα φωνάζει «Ναι, αυτό θέλουμε! Τι θέλουμε τους άλλους! Με τους παπάδες, με τα ράσα, τους απεχθειωμένους! Τους σκοταδισσάς που τόσο χρόνια πεσάνησαν την ανθρωπότητα και την είχαν μεταπούμε ειδικά, εσένα θέλουμε. Γιατί όλα αυτά τα θέλει η ανθρωπότητα. Μην μου πείτε δεν θέλει απελευθερωμένο σεξ. Μην πείτε ότι δεν θέλει το ένα το άλλο αυτά που περιέγραψα. Τα θέλει και γι' αυτό τι θα κάνει. Και μέσα εκεί παρασύρονται και οι χριστιανοί. Και μέσα εκεί παρασύρονται και οι χριστιανοί. Θέλει να δώσει πονηρά σοφία στον ταλέπορο άνθρωπο. Δείτε ότι περιγράφει ότι αυτά θα γίνουν στην εποχή μας. Και από πού καταλαβαίνει κανείς ότι θα γίνουν στην εποχή μας. Θα δώσει νέοι στον άνθρωπο εφεύρεση. Ο ένας, βλέπετε τώρα δεν είναι το κοσμάτι του. Ο ένας θα μιλά στον άλλον από τη μία άκρη με ένα καλό του τηλέφωνο. Και τότε οι άνθρωποι θα πετούν στον αέρα σαν δουλειά και θα διασχίσουν το βυθό της θάλασσας σαν τα ψάρια, τα υποβλήχια. Άρα όμως, ο κοσμάς ο Θεός είχε διαβάσει αυτό. Ο άλλος κοσμάς ο Θεός είχε διαβάσει τον ήλιο και για τότε ήρθε. Όχι ότι δεν είναι προφήτης, γιατί η προφήτευση είναι στον πάνω. Αλλά επανέρχεται και τον Άγιο Ήλιο. Και πότε λέει θα γίνει αυτή η πλάτη του Αντιχρίστου, δηλαδή οι άνθρωποι θα βαπτίσουν το μάτρο, άσπρο, και το άσπρο θα το βαφτίσουν άλλο, πότε θα γίνει αυτή η πλάνη του Αντιχρίστου. Όταν θα βεβαιωθεί το αεροπλάνο, όταν θα βεβαιωθεί το τηλέφωνο, όταν θα βεβαιωθεί τα υποβρύχια. Άρα και ποια είναι η πλάνη. Η δική μας. Και κάνοντας αν αυτά, οι δυστυχείς οι άνθρωποι, δυστυχείς μας από εμάς, θα περνούν τη ζωή τους με άνεση. Και πράγματι περνάνε με άνεση. Δεν έχουν τις δυσκολίες που είχαν τόσα χρόνια οι άλλοι. Μην γνωρίζοντες οι ταλέποροι άνθρωποι ότι όλα αυτά που θα κάνω είναι η πλάνη του Αντιχρίστου. Και θα ξεγελάσει τους ανθρώπους ώστε να μην πιστεύουν και στην ύπαρξη του τρισυπόστατου Θεού. Θα ξεγελάσει στο τέλος οι άνθρωποι. Αυτό που είδα στην Αγγλία, 20 εκατομμύρια. Σου λέει ο ένας συντουριστής. Λέει το άλλο παιδάκι, εγώ πραγματιστής. Ο άλλος μουσουλμάνος, εσύ ορθόδοξος, εσύ καθολικός. Άντε, οι παπάδες θα βγάλουν αυτά. Και οι μουφτίδες. Ο καθένας φαίνεται στο κράτος για κάποιοι να περνάνε καλά, να ζουνε καλά και να εκμεταλλεύονται το κοσμάκι να βγάλουν αυτές τις θεωρίες. Και γι' αυτό εγώ γεννήθηκα εκεί με μουσουλμάνος, εσύ γεννήθηκες εκεί σε χριστιανός, ο άλλος γεννήθηκε στην Ινδία είναι πλουριστής, ο άλλος παραπέρα βουδιστής και ούτω καθεστής. Αυτοί βρισκόμενοι όλοι μαζί μεγαλώντας τα παιδιά στις ίδιες κοινωνίες που θα καταλήξουν αυτό που λέει. Θα αρχίσουν να πιστεύουν στην ύπαρξη πλέον του υπόσχεστου του Θεού. Ότι δεν υπάρχει και γι' αυτό σας είπα, δεν υπάρχει Θεός. Και γι' αυτό σας είπα στην Αγγλία. Τελείωσα τέλεια. Και βλέπετε εκεί όλα ελεύθερα. Εκεί οι γκέι και τα φιλούνται στον δρόμο και το ένα. Τα πάντα ελεύθερα.
παιδί του Θεού και δεν ενοχλείται κανείς. Δεν ενοχλείται, δεν είναι φυσιολογικό. Το παραφύσιμο είναι να αναπτύσσει το σωστό. Αυτό γίνεται και σήμερα. Μην κοιτάτε εσείς που είστε λίγο χριστιανοί και εμείς. Και καταλαβαίνετε τι λέω. Εάν μίλαμε σε κάποιους ανθρώπους που ήταν κοσμικοί τώρα, δηλαδή είχαν καταθυνομιλίες σε ένα σχολείο και μίλαμε σε γονείς των παιδιών, θα είχαν σχολείο να τα δει. Θα έλεγε, ο παπάς δεν ξέρει τι γίνεται. Γιατί πλέον είναι πεισμένοι ότι έχουν την αλήθεια. Το σκοτάδι που ζουν, το θεωρούν φως. Και τότε βλέποντας ο Πανάγιος Θεός, ότι μέσα από αυτή την πλάνη χάνεται το ανθρώπινο γένος. Και τότε θέλει γίνει η δευτέρα παρουσία. Άρα εδώ πέρα βλέπουμε σε ποια εποχή και σε ποια γενιά θα επιβιώσουμε αυτά τα πράγματα. Βλέπετε λοιπόν ότι δεν είμαστε μακριά από την εμφάνιση και του Αντιχρίστου, αφού έρχεται η πλάνη του, κυριαρχεί η πλάνη του. Άρα δεν είμαστε και μακριά από την ημέρα αδερφή της Δευτέρας Παρουσίας. Έτσι λοιπόν, ζούμε σε μια εποχή, πιστεύω ότι έγινε κατανοητός, όπου το μαύρο, το λέμε άσχημα, και το άσχημα μαύρο, εφαρμόζεται στις ημέρες μας οι προφητείες του Μέγια. Και αυτό είναι η πλάνη του Αντιχρίστου, που πλανεί και θα σε πλανήσει ακόμα περισσότερο. Υπήρχε περίπτωση παλαιότερα, να γυρίσουμε λίγα χρόνια πιο πίσω, στους Αγίους, ο αιρετικός ο Πάπας να πάει επίσκοπος ή αρχιεπίσκοπος στον Πάπα ή ο Πάπας να πει σε εμάς. Θα το δεχόντουσαν οι Άγιοι ποτέ με τον αιρετικό να κάνουν παρέα. Τι λέτε, ανοίγετε όλα τα βιβλία των Αγίων. Όλα τα βιβλία φεύγεται, λένε, εκ του Πάπα, όπως φεύγεις από το φίδι μακριά. Κοσμάσου μόνο στον Πάπα να καταράσει το συνειδητή του. Σήμερα όμως, αυτό που οι άλλοι μας λένε είναι το σωστό και είναι το φως, λένε, α, αυτό είναι σανοδοξία που λένε. Αυτό είναι φανατισμός. Αυτό είναι φανατισμός, θρησκευτικός φανατισμός. Είναι κακό να συναντηθούμε, να πεθύνουμε μια προσευχή στον ίδιο Θεό. Είναι κακό. Και βλέπετε σήμερα και ανάμεσα στις θρησκείες, στις προσευχές, αυτό που απαγορεύεται από τον Θεό. Αυτό που απαγορεύεται από τον Θεό και από τους Αγίους. Κι όμως εμείς το θεωρούμε, εάν πει ο κόσμος ότι να ενωθούν οι χριστιανοί, γιατί έχουν ακίνδυνο τους μουσουλμάνους, έχουμε το Ισλάμ που ξεσηκώνεται και πρέπει να ενωθούμε. Να είμαστε ένα να τους αντιμετωπίσουμε και να μην είμαστε δικασμένοι χριστιανοί, ορθόδοξοι, καθολικοί, πρωτοστάτες. Η πλειοψηφία τι θα πει. Απαντήστε μου τι θα πει η πλειοψηφία σήμερα. Για την αγάπη να ενωθούμε. Ο Χριστός θέλει αγάπη. Δεν είμαστε έτοιμοι χωρισμένοι. Θα μένουμε εμείς τώρα, αν οι καθολικοί κάνουμε τα πέντε δάχτυλα το χέρι, το σταυρό τους και εμείς με τα τρία, στις λεπτομέρειες θα μένουμε. Θα μείνουμε αν εμείς τώρα ψωμί και το κάνουμε σώμα Χριστού και η έννοια όσια. Θα συζητάτε τώρα εάν εκπορεύεται το Άγιο Πνεύμα και από τον Πατέρα και από τον Υιό ή για τους δύο ή μόνο από τον Πατέρα. Σε αυτά θα μείνουμε. Εδώ να ενωθούμε προς χάρη της αγάπης, της ενότητος, της ομόνοιας, της ειρήνης. Αυτά δεν είναι καλή. Η πλειοψηφία του κόσμου θα πει βεβαίως. Χριστιανοί και γίνει χριστιανοί και εμείς τώρα. Καθόμαστε με τις λεπτομέρειες. Δηλαδή οι πατέρες που συγκρατήσαν οικουμενικές συνόμους και καταδικάσαν τους αιρετικούς. Οι λίγοι και βλαμμένοι ήταν. Φανατικοί ήταν. Αυτοί δεν αγαπούσαν. Λέμε ότι το Άγιο Πνεύμα κατέληκε στους Αγίους. Δηλαδή αυτοί δεν αγαπούσαν τον Πάπα.
και όλους τους αιρετικούς που τους καταδικάσαμε. Ή μήπως θέλαμε να μας προφυλάξουν από την πλάνη και την έξι. Και σου λέει τον άνθρωπο, θα τον αγαπάς τον άνθρωπο. Και αν χρειαστείς και είναι οτιδήποτε είναι και ένα θα το δώσεις. Αλλά άλλο η πίστη. Η πίστη δεν την ανακατέψεις. Αυτό θεωρείται σήμερα φανατισμός. Και στην γλώσσα τη δική μας, την εκκλησιαστική, λέγεται η πράξη αυτή οικουμενισμός. Απ' τη μία η παγκοσμιοποίηση, ανακατεύονται οι λαοί, και απ' την άλλη ανακατεύονται οι θρησκείες. Οικουμενισμός. Παγκοσμιοποίηση και οικουμενισμός. Και φαίνεται ότι αυτά είναι τα σωστά πλέον. Και ότι εκεί πρέπει να απαντήσουμε. Δηλαδή, το φως του Χριστού πλέον είναι μεσαίωνας. Και η αμαρτία πλέον παρτίζει το φως. Αυτή είναι και η πλάτη του Χριστού. Την οποία προσέξτε, έχουμε πέσει στην παγίδα της όλοι εμείς. Κλινική και λαϊκή. Ζούμε κάτω από αυτή την παγίδα. Εύχομαι ο Θεός να μας ανοίξει τα μάτια της ψυχής μας. Να μας ανοίξει τη διάνοια μας. Χάσαμε το πνεύμα του Άγιου. Και γι' αυτό δεν μπορούμε να πάρουμε. Και πλέον προβαίνει το παιδί μας και λέμε τι να κάνουμε. Πρέπει να καταπληκτείτε να το πω το παιδί μου. Για το ίδιο πράγμα πριν λίγα χρόνια όμως. Ούτε ο πατέρας ούτε η μάνα δεν γνώρισε. Σήμερα συγκοινωνάει ο παπάς, άμα συζεί το παιδί σου. Συγκοινωνάει ο παπάς, σήμερα άμα συζεί το παιδί σου. Ας συγκοινωνάει. Άρα ποιο είναι το σωστό, αυτό που λέει άκρη ή αυτό που αυτό που κάνει σήμερα ο παπάς. Ποιο είναι το σωστό. Δεν είναι το φως αυτό που λέει άκρη. Άρα, όταν κοινωνάς με σου λέει, αυτό είναι το φως το σωστό. Άρα μπορεί να το παιδί σου να μαρτάρει, εσύ να μαρτάρεις. Και έλα το παιδί η κοινωνία. Βαπτίσανε λοιπόν την αμαρτία φως, το σκοτάδι φως. Και το φως αμαρτία. Ο Θεός με γίνει έλλειος και να μας δώσει την ευνάη να δούμε αδερφοί μου το που έχουμε υποπέσει. Ο Κύριος να είναι μαζί μας. Αμήν. Στα λόγια ναι, τον είδαμε. Δεν ξέρω αν μπορούμε να την εφαρμόσουμε. Όλοι μαζί να ψάχνουμε το σελίδι. Σε Κύριε Ιησού, πιστεύω τα όσα ελέησε τη σώση.